Χρήσιμα Αλφα, λοιπόν, κάνουμε μία μικρή αναδρομή στα παιδικά της χρόνια. Γνωριζόμαστε και από παλιά. Είσαι πολύ νεότερη, να το πούμε και αυτό. Είμαι πολύ νεότερη. Λίγο, εντάξει, λέμε πολύ για να σου σε φτιάξω. Με λες για να με φτιάξει λίγο. Εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πρέπει να ήμουν λίγο πιο μικρή, όχι πολύ από σένα. Τέλος πάντων, μην μιλάμε για ηλικίες. Πόσες γλώσσες μιλάς, γιατί είπες με στείλανε... Έκανα τέσσερις γλώσσες. Έκανα γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά. Όμως μιλάω τις δύο, αγγλικά, γαλλικά. Γερμανικά δυστυχώς έχω ξεχάσει, βοηθάω το γιο μου τώρα που κάνω στο σχολείο τσάτρα πάτρα. Εδώ εγώ τα έχω ξεχάσει που ήμουν τόσα χρόνια στη Γερμανία που δεν τα έχω μιλήσει καθόλου. Τα έχεις ξεχάσει εσύ, εγώ τα ξέχασα. Μασί. Και τη Γερμανία. Έχουμε ζήσει πολλά μαζί. Ήταν η κυρία στην όπερα στο Αμβούργο, στον Τζον Νοημάιερ. Ουδέα χορευτή. Είχε έρθει και εσύ. Ναι, είχα έρθει και εγώ. Με το Μέτσι, τον Ντοντσάκη. Με το Μέτσι, με τον Ντοντσάκη. Η Αλίνα ήταν τότε η μαζί. Η Αλίνα τη Τεριανού. Τι κάνει η Αλίνα. Καλά είναι. Θα τα πούμε μετά. Συνέντευξη είναι αυτή. Τι κάνει η Αλίνα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για την Πέση Μάπα. Γιατί παρασύρομαι. Σε παρασύρω. Πέση Μάλφα, η δυναμική γυναίκα, η ταλαντούχα ηθοποιός, η τρυφερή μητέρα, η αφοσιωμένη σύντροφος. Είναι μια ηθοποιός με αφοπλιστική ευγένεια που κάνει επιτυχία με ό,τι καταπιάνεται. Γεννημένη στην Αθήνα σε μια ήσυχη γειτονιά στην πλατεία Βικτωρίας, η Πέση Μάλφα έχει όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια. Μάλιστα, σε συνέντευξή της αποκάλυψε πως δεν τη βάφτισαν Μπέση, αλλά το πραγματικό της όνομα είναι Παναγιώτα Βασιλοπούλου. Όταν ήμουν μικρή, ο μπαμπάς μου με είδε έτσι κακάσχημη με μαύρα σγουρά μαλλιά και θυμήθηκε ένα σκυλάκι κανείς που το λέγανε Μπέση και με φώναζε Μπέση, έχει πει η ηθοποιός, προσθέτοντας πως το επίθετο Μάλφα το χρησιμοποιούσε από τα 18 της χρόνια, όπου εργαζόταν ως χορεύτρια, ενώ στη σχολή υποκριτικής χρησιμοποιούσε το κανονικό της επίθετο. Με μητέρα ζωγράφο και πατέρα αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που υπήρχε ζωντανά η τέχνη στην καθημερινότητά τους. Αποφυτά από την Ελληνογαλλική Σχολή και ξεκινά σπουδές στην Κρατική Ορχιστρική Σχολή Χορού. Στο Οδείο Αθηνών παρακολουθεί μαθήματα κλασικού τραγουδιού και λίγο αργότερα σπουδάζει υποκριτική στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κούν. Η ηθοποιός το 1992 συμμετείχε στην ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα «Δαίμονες» με την Άννα Βύση και όπως έχει δηλώσει την κυνηγούσαν με σταυρούς και αγιασμούς, κάτι που θυμάται με χιούμορ. Από τις πρώτες της τηλεοπτικές εμφανίσεις ήταν το 1994 στην σειρά «Το τελευταίο αντίο», δίπλα στην Καρδιοφιλιά Καραμπέτη και το Γιώργο Κιμούλη. Βέβαια, χωρίς ένα σενάριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ακολούθησαν πολλές επιτυχημένες σειρές σε τηλεόραση, ενώ έπαιξε παράλληλα θέατρο και κινηματογράφο. Και μόλις συνέλθεις θα τα πούμε ένα χεράκι. Θα γίνετε όλοι σας άνθρωποι εδώ μέσα. Θα μάθετε να με σέβεστε και να με λογαριάζετε όπως μου αξίζει και σε όποιον δεν αρέσει. Από το 1997 είναι παντρεμένη με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τις δίδυμες κόρες τους και τον μικρό τους γιο. Η πρώτη μας γνωριμία ήταν το 1993 σε ένα σύριαλ, λέει η ηθοποιός. Ήταν συνάδελφοι, εκείνη τον θαύμαζε, ωστόσο εκείνος την αντιπαθούσε, αφού πίστευε πως ήταν μια όμορφη σνόμπ. Σιγά σιγά η φιλία τους εξελίχθηκε σε έναν παθιασμένο έρωτα. 20 χρόνια μετά η Μπέση Μάλφα νιώθει τον ίδιο έρωτα για τον άντρα της ζωής της, ενώ παραδέχεται πως θα συγχωρούσε την απιστία. Συμφωνεί. Λένα. Από τον Αποστόλη πήρες το 5%. Πάρε κι άλλα 5 από μένα να τα κάνεις 10. Τα παιδιά τους έχουν κληρονομήσει το μεράκι με την τέχνη, αφού τα κορίτσια γράφουν κείμενα, σκηνοθετούν και αγαπούν πολύ το τραγούδι. Οι κόρες της Μπέσης έχουν εκφράσει την επιθυμία να γίνουν ηθοποιοί. Άλλωστε η ίδια δεν θεωρεί τον εαυτό της αυστηρή μαμά, σε αντίθεση με το σύζυγό της. Φέτος την παρακολουθούμε στη θεατρική παράσταση «Η Φόνησες» της Παπαδιαμάντη για δεύτερη συνεχή χρονιά. Τι το. Θα μου χαλάσει το μακιγιάζ. Παιδιά, ήταν εκπληκτικό το βίντεο που κάνατε. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Έχεις υπέροχους συνεργάτες. Από την πόρτα που με υποδεχτήκαν ως εδώ. Αλήθεια. Τι σε συγκίνησε πιο πολύ τώρα που. Δηλαδή, πότε άρχισε να χτυπάει η καρδιά δυνατά.
Πες μου, σε ποιο σημείο του βίντεο? Σε κανένα σημείο του βίντεο. Στην σκέψη ότι κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται τους άλλους. Εμένα συγκεκριμένα. Είναι κάτι που λείπει, νομίζω, στη σημερινή εποχή. Να σκέφτεται ένας άνθρωπος τον άλλον. Το ότι ήρθα εδώ και εσύ έχεις κάνει κάτι για μένα με όλη την ομάδα είναι πολύ συγκινητικό. Oh. Αυτό μου κινεί το συνέστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Με τον Γεράσιμο, πρέπει να είστε λίγο τα ετερόνυμα έλκοντα. Ή μου φαίνεται, δηλαδή πρέπει να έχετε διαφορετικές καταβολές. Νομίζαμε, αλλά στην πορεία βλέπεις ότι τελικά είμαστε αρκετά όμοιοι. Ίσως είναι διαφορετική η συμπεριφορά μας. Όταν πρωτογνωριστήκατε, εσύ τον θαύμασες πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ηθοποιός του Αγγελόπουλου. Ναι. Στις ταινίες. Στις ταινίες είχες πάει σε γύρισμα. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου ότι τον παρακολουθούσε με θαυμασμό την ώρα του γυρίσματος. Ναι. Αλλά στην αρχή. Και αυτός νόμιζε ότι ήμουν μια σνόμπ. Επειδή ξέρεις, τον ντρεπόμουν. Για μένα ήταν κάπου πολύ ψηλά σαν ηθοποιός. Και σου λέει: Είναι σνόμπ. Δεν μας μιλάει, δεν αυτό. Εγώ ντρεπόμουν. Τι να μιλήσω στο μέγα ηθοποιό, ξέρεις. Ξέρεις, οι σχέσεις όταν ξεκινάνε με θαυμασμό και συνεχίζονται με θαυμασμό, είναι νομίζω το κλειδί της επιτυχίας. Το συζητούσα προχθές, γιατί και συγκεκριμένα εχθές, θα σου πω, σε ένα γεύμα, με ρωτήσανε, ξέρω εγώ, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ζωντανό. Λέω, δεν υπάρχει μυστικό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με θαυμάζει και ο ίδιος νομίζει ότι είμαι καλύτερη ηθοποιός που έχει συναντήσει και εγώ το ίδιο. Αλλά δεν είναι μόνο ο θαυμασμός για το θέατρο, είναι ο θαυμασμός γενικά στον άνθρωπο. Το ότι εργάζεσαι πάνω στη σχέση, στην οποιαδήποτε σχέση, το οποίο σου κινεί το συνέστημα, όπως είπαμε πριν, έκανες κάτι για μένα. Βέβαια δεν αγαπάς τον άλλον γιατί κάνει κάτι για σένα, μην παρεξηγηθώ σε αυτό. Ναι. Είναι ότι τον θαυμάζεις για την ύπαρξή του, την ίδια. Αυτό νομίζω. Είσαστε πολλά χρόνια μαζί. Πάρα πολλά. Και επειδή ανήκω κι εγώ λίγο σε αυτή την κατηγορία. Ανήκεις, ναι. Που... έτσι των μακρόχρονων σχέσεων και γάμων. Πόσο εύκολο είναι να μείνει ένας γάμος ζωντανός, συναισθηματικά, ερωτικά, δηλαδή να έχεις επικοινωνία με τον, τον άνθρωπό σου, να έχεις ακόμα αυτή τη σπίθα. Θέλει δουλίτσα αυτό. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι κάτι αστείο να πεις επαναπαύουμε και εντάξει μια χαρά είμαι, γιατί δεν είσαι μόνο εσύ στη σχέση. Θέλει φοβερή εργασία. Γενεοδορία, έτσι. Και έμπνευση, εφευρετικότητα. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, ξέρεις, οι περισσότεροι που δεν έχουν κάνει μακρόχρονες σχέσεις. Λένε, okay, αν πρέπει να κάτσεις να δουλέψεις με τη σχέση και να το παλέψεις, γιατί να μην πας σε μια άλλη σχέση. Ναι. Λένε οι περισσότεροι που έχω συζητήσει. Εγώ θα βαριόμουν αφόρητα να περνάω από τη σχέση τη μία στην άλλη. Και θέλει και εφευρετικότητα. Εσύ πες μου κάποια στοιχεία εφευρετικότητας που έχεις στη δική σου σχέση. Να μην πω για πράγματα που κάνω εγώ, που μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία και κάνω εκπλήξεις τέτοιες. Ναι. Ας πούμε, ο Γεράσιμος οργανώνει ταξίδια που μπορεί να πάμε. Αχ! Κάποιες εκπληξούλες που τις κάνει είτε μόνος του είτε με τα παιδιά, αντίστοιχα κι εγώ. Ξέρεις, δηλαδή σου κάνει, ας πούμε, σου οργανώνει ένα ταξίδι και στο κάνει εκπληξή και σου λέει έτσι ξαφνικά φεύγουμε για Σαββατοκυριακό. Όχι, δεν το οργανώνει τόσο, με ρωτάει και λέει πάμε εκεί να διασκεδάσουμε, να πάμε. Και το κάνει. Αν μπορούμε. Τα σαρδάμ τα είδες, ήρθαν όλα μαζί. Αν μπορούμε οικονομικά, άντε να το πω. Είναι στιγμή της πίεσης. Θα σου πω τι σκέφτηκες, επειδή το ζω. Ο Γεράσιμος θέλει να φύγει ένα ταξίδι. Ναι. Η Μπέση έχει θέατρο αυτή τη στιγμή. Έχει τα δύο παιδιά με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και πυρετό, ναι. Ναι, και είναι πάρα πολύ πιεσμένη. Και ο Γεράσιμος θέλει να πάει ταξίδι. Όπως το 99% των πατεράδων, ανδρών, μπαμπάδων. Θέλει να πάει ένα ταξίδι. Να πούμε όμως ότι βοηθάει και πάρα πολύ, έτσι. Ζορίζεται η Μπέση. Γιατί θέλει να πάει. Θέλει. Αλλά είναι και άνθρωπος του καθήκοντος. Του πρέπει, τα παιδιά, η παράσταση, τα θέματά μας. Και το ίδιο καταλήγει και αυτός και στο τέλος δεν πάμε πουθενά. Αλλά δεν έχουμε και τα λεφτά. Τι να κάνεις. Εντάξει, όμως το σκεφτόμαστε. Σαν βγει στον πηγαίνω για την Ιβάκη. Αυτό όμως επειδή είναι copy-paste σε όλα τα ζευγάρια,
τα περισσότερα. Είναι ένα copy-paste αυτή η κατάσταση. Που το ονειρεύονται και τελικά φεύγουν μία φορά το χρόνο, αν φύγουν. Όχι, ξέρετε, με τον πατέρα μου είχαμε ανοίξει σουβλατζίδικα, τυροπιτάδικα, ονειρευόμασταν. Ταβέρνες ανοίγαμε. Α, λέγατε ότι θα. Ναι. Ότι θα ανοίξετε. Κάναμε το ταξίδι, δεν ανοίξαμε τίποτα. Με το γεράσιμο. Λέγαμε θα κάνουμε τυροπιτάδικο στην Αγγλία. Δεν το κάναμε, το κάνει άλλο αυτό. Οι γονείς σου ζουν. Όχι, ο μπαμπάς μου έφυγε πριν από 10 χρόνια. Η μητέρα μου είναι στη ζωή και με βοηθάει. Υπάρχουν άνθρωπους και ο πατέρας μου βέβαια. Πολύ σοφός, πολύ ήπιος, πολύ γλυκός άνθρωπος. Έχεις μάνα εκεί όμως, έτσι, βράχο. Πέτρα, μάνα. Βράχος, η δύναμη, power. Γεια σου, βεβαισάρα. Γιατί και εσύ έχεις μια τέτοια μάνα, έτσι ξέρεις. Τη θυμάμαι στο Μέτσι. Τα παιδιά σου πόσο χρονών είναι? Οι κορούλες μου είναι 17,5, τρίτη ηλικίου. Οι δίδυμες. Έχεις δίδυμες κορούλες. Η μία έχει πάρει το όνομα της μαμάς σου και η άλλη το όνομα της μητέρας του Γεράσιμου. Ναι, είναι η Όλγα και η Νικολίτσα. Η Νικολίτσα. Όλγα είναι η μαμά μου, η Νικολίτσα είναι η μητέρα του Γεράσιμου. Και έχεις και το γιο ο οποίος είναι πιο μικρός. Πόσο έχει πάει τώρα? Είναι 9,5. Τετάρτη δημοτικού. Γιάνγκος. Αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε. Δεν είναι το Γιάνγκος Δράκος. Όχι, είναι Ιωάννης Άκελος. Εμπέση μου, φαντάζομαι ότι όλοι από το Γιάνγκο Δράκο θα νομίζουν ότι το βάψεις το παιδί. Είναι και Γιάνγκος, Γιάνγκουλας. Ευγενής Γιάνγκουλας τώρα που μεγαλώνει, εντάξει. Από πού είναι το Γιάνγκος? Είναι από ένα βιβλίο αγαπημένο μου του Μίκα Βάλταρη. Βαλτάρη, όπως θέλετε πείτε το. Ο Μαύρος Άγγελος, που το είχα κάνει δώρο στο Γεράσιμο όταν γνωριστήκαμε. Ένας ήρωας που αγαπούσα πάρα πολύ. Που ήταν ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος επί της ουσίας και τον λέγανε Ιωάννη Άγγελο. Και κάναμε πλάκες, ήμασταν φίλοι. Α, άμα παντρευτούμε ποτέ. Φίλοι. Α, ο γιος μας τα λέγεται Ιωάννης Άγγελος. Και τελικά ήρθε η ώρα που κάναμε και αγόρι. Και του λέω, θυμάσαι εκείνο το βιβλίο? Και έτσι. Λεγόταν και ο μπαμπάς μου Ιωάννης, ναι. Έτσι. Με Διονύ, επειδή άκουσα πριν τι λέγατε. Και... Το βαρουφάκι, ναι. Δεν μου λες, Μπέσιμο, αυτό τον ψυχαναγκασμό του. Του κλασικού χώρου, τον ψυχαναγκασμό αυτό του σχολείου, των ουσουλίνες, του Σεν Ζωζεφ, του γαλλικού σχολείου. Αυτό τον ψυχαναγκασμό τον κουβαλάς καθόλου, είναι ένα κομμάτι σου? Είναι, βέβαια, είναι ένα κομμάτι της πειθαρχίας μου. Νομίζω ότι με έχει ωφελήσει πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι οι καλόγριες ήταν πολύ ροκούδες. Εκεί έμαθα και τους Queen και είχαμε πάρα πολύ. Είναι περίεργο, φαντάσου καλόγρια να ακούει Queen. Ναι. Αλλά κουβαλάς ένα κομμάτι τέτοιο μέσα. Κουβαλάω. Η πειθαρχία με έχει ωφελήσει πάρα πολύ. Διότι με έκανε να είμαι αναλυτική και να σκέφτομαι πολύ στο αν θα είμαι παρορμητική ή αν δεν θα είμαι. Το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο είναι το να σκέφτομαι και να πράττω. Ναι. Αλλά αναλόγως. Έχω τη δυνατότητα της επιλογής. Δεν σε βασανίζει καθόλου αυτό το κομμάτι σου? Όχι. Με βασανίζει στο να είναι πολύ καθαρά τα πινέλα που μακιγιάρομαι, οι πετσέτες μου, εκεί με βασανίζει λίγο. Δηλαδή. Μόνο εκεί? Ναι. Αυτό ναι. Το ψυχαναγκάζει τον εαυτό σου να κάνει τα πάντα όλα τέλεια και αφήνει τελευταίο τον εαυτό σου, δεν το έχει αυτό? Τον αφήνω τελευταίο τον εαυτό μου κατ' επιλογή. Με την έννοια ότι μου είναι αδιάφορο. Μ' αρέσει και το χύμα. Δηλαδή έχω στον ψυχαναγκασμό μου επιβάλει ότι και το λάθος είναι αναγκαίο, πολύ σημαντικό. Δηλαδή χωρίς λάθος εγώ δεν μαθαίνω, στο λέω.